Θέλω να ξεκινήσω λίγο με την κυρία Κοταρίδη και ήθελα να σας ρωτήσω. Το λέω από χθες ότι έχουμε μια πολυφωνία και εν πωλής κατ' εμέ μια κακοφωνία δηλώσεων και δημοσιευμάτων που έχουν τρελάνει τον κόσμο. Εκτός της ασφυξίας που έχει δημιουργηθεί, εκτός της αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί, έχουμε και όλο αυτό το τρομπάρισμα, να το πω έτσι λαϊκά, που μας έχει βγάλει έξω από τα νερά μας. Έχετε εσείς μια εικόνα του πού κατευθυνόμαστε και του πόσο αυτή η ρευστότητα μπορεί να οδηγήσει πιθανώς ακόμη και σε κάποιο ατύχημα, ή όχι, δεν το φοβόμαστε? Όχι, φοβόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι φοβόμαστε όμως, γιατί η ατμόσφαιρα υπερηραίουσα είναι ασαφής γενικότερα και δεν μπορούμε να διακινδυνεύσει κανένας αυτή τη στιγμή να κάνει κάποια πρόβλεψη. Ακούγονται όμως πάρα πολλά σενάρια, το οποίο είναι πάρα πολύ κακό αυτή τη στιγμή, δεδομένου και του όλου κλίματος με την ασφυξία της ρευστότητας, που πολύ σωστά είπατε. Τα σενάρια λοιπόν περί διπλού νομίσματος, όπως λέγονται, και για ένα παράλληλο νόμισμα που θα κυκλοφορήσει με κάποια ομόλογα που τα λέμε IOUs και τι πρόκειται να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Μας το εξηγείτε λίγο αυτό, παρακαλώ πολύ. Ναι. Δηλαδή, το ακούσαμε πολύ την προηγούμενη εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή τι σημαίνει το IOU, υποσχετικές που θα δίνουν? Είναι υποσχετικές, είναι ομόλογα, είναι χαρτιά εν πάση περιπτώσει, ναι, που γράφει απάνω IOU, είναι και από τις αγγλικές λέξεις σου χρωστάω, άρα έχουν την έννοια του χρήματος, ιονή χρήματος, με την έννοια ότι γίνονται οι πληρωμές εσωτερικά στη χώρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει ρευστότητα, δεν υπάρχει χρήμα, ναι, με αυτά τα χαρτιά, δηλαδή το κράτος πληρώνει μισθούς συντάξεις με αυτά τα χαρτιά. Υποσχετικές ότι σου χρωστάω χρήματα. Η κυβέρνηση βεβαίως το διέψευσε και είπε ότι είναι αστειότητες όλα αυτά. Ναι, ακούγονται όμως πάρα πολύ αυτά τα σενάρια και εγώ πιστεύω ότι επειδή και ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Μάρδας ξέρουν πολύ καλά οικονομικά και ξέρουν τι σημαίνει αυτή η περίπτωση για την Ελλάδα και δεν είναι καθόλου καλή αυτή η εξέλιξη, δεν θα φτάσουμε στο σημείο αυτό. Όμως, το γεγονός ότι ακούγονται πάρα πολύ αυτά τα σενάρια βάζει τον κόσμο, ήδη υπάρχει μια τεράστια βεβαιότητα, ήδη υπάρχει μια τεράστια ασφυξία. Όλα αυτά τα σενάρια δεν οδηγούν σε κάτι πιο αισιόδοξο, μάλλον δημιουργούν αρνητικά αποτελέσματα, γιατί δεν έχουν μείνει και καταθέσεις τράπεζες, δεν ξοδεύει κανείς κάποια από τα χρήματα που ενδεχομένως έχουν κάποιοι στο σπίτι τους ή κάπου αλλού, στις κατσαρόλες, δεν ξέρω που τα βάζουν πια ο κόσμος. Και διαιωνίζεται μια κατάσταση αυτού του τύπου, η οποία όσο πάει και χειροτερεύει. Γιατί κάθε μέρα που περνάει επιβαρύνεται η οικονομία. Ακριβώς. Δύο ερωτήματα. Το ένα είναι αν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσε αυτό να συμβεί. Και το δεύτερο είναι τι σημαίνει διπλό νόμισμα. Που το ακούσαμε πάρα πολύ και αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, τι σημαίνει διπλό νόμισμα? Κίνδυνος ατυχήματος υπάρχει πάντα αν δεν έρθουμε σε κάποια συμφωνία. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι αναμφισβήτητο. Θέλω να πιστεύω όμως ότι εν τέλει, επειδή όπως σας είπα, γνωρίζουν πολύ καλά οικονομικά και ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Μάρδας, θα καταλάβουν ότι πρέπει να έρθουν σε μία τύπου συμφωνία καταρχήν, ναι, και βλέποντας από εκεί και πέρα. Το τι σημαίνει τώρα το διπλό νόμισμα σημαίνει κάτι πάρα πολύ άσχημο για την Ελλάδα. Με την έννοια ότι οι εσωτερικές πληρωμές γίνονται σε αυτό το νόμισμα, σε αυτά τα χαρτιά που αναγκαστικά οδηγούν δηλαδή σε νόμισμα. Δηλαδή το εσωτερικό νόμισμα είναι το IOU. Είναι το αυτό IOU θεωρούμε, που τελικά καταλήγει όμως σε ένα τύπου νόμισμα, δηλαδή σε ένα ελληνικό ευρώ. Τίποτα, σε ένα χαρτοπόλεμος δεύτερο, δηλαδή μιλάμε, ναι, έτσι όπως το λέτε. Άρα δημιουργούνται δύο ταχύτητες άνθρωποι, πολίτες στην Ελλάδα. Είναι αυτοί που δεν αυτό έχουν τι ευρώ. Αυτό τι θα μας έκανε να πέσει να πολύ το βιωτικό μας επίπεδο, ναι, ιδιαίτερα και θα δημιουργηθεί δύο τύπου Ελλάδες. Μία Ελλάδα η οποία δεν έχει ευρώ καθόλου, αλλά έχει μόνο αυτά τα IOUs, τα οποία με άπαξ και τη εμφάνισή τους θα υποτιμηθούν τουλάχιστον κατά 50% έναντι του ευρώ. Που σημαίνει ότι η αγοραστική αξία και των μισθών και των συντάξεων θα πέσει τουλάχιστον κατά 50%, γιατί εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 70%. Εγώ είμαι και πολύ αισιόδοξη με το 50%. Ένα ανταλλάξιμα δηλαδή, σαν επιταγές. Αυτά μπορούν να ανταλλαχθούν γιατί κανένας δεν θα θέλει να κρατάει αυτά τα χαρτιά και θα κοιτάει να τα ξεφορτωθεί και να πάρει ευρώ. Άρα, εκεί μπορεί να δημιουργηθεί τεράστια μαύρη αγορά. Όσοι έχουν ευρώ μπορούν να γίνουν μαυραγορίτες με λίγα λόγια. Μάλιστα. Και να εκβιάζουν τον άλλο τον κόσμο που έχουν αυτά τα χαρτιά. Και να παίρνουν και την περιουσία του. Έτσι. Έτσι, δηλαδή, δημιουργούνται οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες. Τώρα, εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ όλα αυτά τα βλέπω λίγο σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ναι, ακριβώς. Τα λένε για να μας φοβήσουν, ναι. Ακούστε, ακούγονται. Αυτά τα ομόλογα έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλες χώρες. Η πολιτεία της Καλιφόρνιας, δεν όχι χώρα. Η Καλιφόρνια που αναφέρω. Η πολιτεία της Καλιφόρνιας, παραδείγματος χάρη, το έχει κάνει για 2 μήνες. Βέβαια, δεν είναι καθόλου συγκρίσιμη περίπτωση της Καλιφόρνιας, γιατί η Καλιφόρνια είναι μια πολιτεία στις ΗΠΑ, έχει από πίσω τη Ομοσπονδιακή Τράπεζα κτλ. Αντίστοιχα, ομόλογα έχει χρησιμοποιήσει η Αργεντινή πριν το 2004, τη χρεοκοπία της.
Άρα βεβαίως η Αργεντινή χρεοκόπησε μετά. Παρόμοια ζητήματα. Ναι, όμως η Αργεντινή δεν ήταν σε ενίο νόμισμα με κάποιες άλλες χώρες. Ναι. Είχε δεμένο απλώς το νόμισμά της. Αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά, λέτε, από το να έχουμε εμείς ένα τέτοιο σενάριο για να επικρέμαται. Είναι πολύ διαφορετικά, γιατί εμείς έχουμε ενίο νόμισμα με πολλές άλλες χώρες. Άρα γιατί το αναφέρουν, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί το λένε για να μας τρομάξουν. Ένας λόγος είναι, ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ότι μπορείτε να φτάσετε και αν δεν πέρθει συμφωνία, άρα είναι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Τώρα, ένας άλλος λόγος που μπορεί να υποπτευθώ εγώ είναι ότι αν τελικά φτάσουμε σε αυτό το σενάριο, ναι, αυτό ακούγεται πιο light στα αυτιά και των εταίρων, αλλά και των Ελλήνων, από το να πεις ότι σε βγάζω από το ευρώ. Μάλιστα. Γιατί αυτό το σενάριο τι μας λέει, ότι εντάξει, δημιουργείται ένα παράλληλο νόμισμα, αλλά είστε μέσα στο ευρώ. Ναι. Ακούγεται πιο καλά. Χρεοκοπία εντός ευρώ τι σημαίνει? Χρεοκοπία εντός ευρώ σημαίνει αυτό. Σημαίνει αυτό που ουσία περιγράφεται. Αυτό είναι αυτή η χρεοκοπία. Έτσι, έτσι. Δηλαδή εκεί θα καταλήξουμε αν ακολουθηθεί αυτό το μοντέλο. Αν δεν έχουν χρήματα να πληρωθούν δόσεις, ναι, αν δεν πληρωθεί κάποια δόση, αυτό σημαίνει πιστωτικό γεγονός. Σημαίνει χρεοκοπία στην πραγματικότητα. Άρα κατευθείαν πας σε αυτό το σενάριο μετά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να πέφτει μια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ δύσκολο όταν να διάσουν όλα τα αποθεματικά να γεμίσουν γρήγορα. Έτσι, γιατί είναι. Ακόμα και αν υπάρχει ο τρόπος, αυτός είναι μακροπρόθεσμος, δεν είναι βραχυπρόθεσμος. Και αυτό σημαίνει ότι στο άμεσο μέλλον τα ταμεία αυτά, τα διαθέσιμα αυτά δεν θα υπάρχουν. Τα αποθεματικά δεν θα υπάρχουν. Κατανοητό. Άρα οτιδήποτε χρειάζονται οι φορείς για να χρησιμοποιήσουν από εκεί δεν θα το έχουν διαθέσιμο. Άρα αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Να θυμίσουμε, οι προηγούμενες ρυθμίσεις επιβαρύνονταν με 4,56% και 8,56% επιτόκιο. Σωστά. Ενώ το πρόβλημα σε όλα αυτά είναι ότι θα πρέπει από εκεί και μετά να είναι ενήμεροι. Και όσο η κατάσταση βαδίζει κατά αυτόν τον ρυθμό, μπορεί να μην είναι σωστό. Έχουμε δει και στις προηγούμενες ρυθμίσεις αυτό. Δεν δηλαδή, είναι κόσμος ενήμεροι. Δηλαδή, πραγματικά θέλεις να ρυθμίσεις, αλλά δεν τα καταφέρνεις από εκεί και μετά. Γιατί η λύση σε όλα αυτά είναι η ανάπτυξη. Όσο βρισκόμαστε σε βιότητα και δεν προχωράμε σε κάτι πιο σταθερό να δημιουργηθεί μια ανάπτυξη, δεν μπορούμε να ελπίσουμε σε κάτι. Το δείχναμε και χθες. Κυρία Κοταρίδη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, το είπαμε πριν ακροθυγώ, για το θέμα του κατώτατου μισθού. Έχει ποντάρει η κυβέρνηση αυτό, το έχει αναφέρει ψηλά στην ατζέντα της και προεκλογικά. Τώρα βλέπουμε και τον κύριο Σκουρλέτη να λέει ότι θα το πάει σε δύο δόσεις, κλιμακωτά. Είχε την προηγούμενη εβδομάδα και έναρξη του κοινωνικού διαλόγου με παρατράγουδα, είδαμε το πάμε, μπήκε μέσα και διάφορες τέτοιου είδους εικόνες. Πώς το βλέπετε εσείς τώρα? Είδα τους μισούς παραγωγικούς φορείς να λένε ναι, αλλά κάποιοι να λένε χωρίς να δίνονται και τα 14 δώρα μετά, αλλά τα 12, επί 12. Και κάποιους άλλους να λένε όχι με τίποτα. Εσείς πώς το βλέπετε? Το βλέπετε εφικτό να επανέλθει? Κοιτάξτε, η μισθή είναι κόστος για τις επιχειρήσεις, όπως είπε η κυρία Γεράγγελου προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή, όσο δεν υπάρχει ανάπτυξη, το να κάνεις κάτι τέτοιο αυξάνει το κόστος των επιχειρήσεων. Και επομένως, οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν, όσες ακόμα αντέχουν, θα αναγκαστούν, αν έχουν τρεις υπαλλήλους, τον έναν τον απολύσουν για να κρατήσουν τους άλλους δύο. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το διδάσκουμε στο πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο. Ότι όταν ο μισθός... Γελάμε τώρα, όλοι μου φέρνουν τα μηνύματα. Χωρίς εργαζομένους δεν υπάρχουν επιχειρήσεις. Να σας πω αμέσως. Όταν αυξάνεις το επίπεδο του μισθού και δεν υπάρχει απασχόληση, γιατί δεν δουλεύει η οικονομία στην πραγματικότητα, και είναι το πρόβλημα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Είσαι σε ένα κουβά που ρίχνεις και είναι τρύπιος. Λοιπόν, όταν αυξάνεις λοιπόν το κατώτατο μισθό, επειδή αυξάνεται το κόστος των επιχειρήσεων, αυτό σου δημιουργεί άνοιγμα ψαλίδας εργαζομένων ανέργων. Δηλαδή αυξάνεται η ανεργία. Ναι. Ποια είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα, που πού πρέπει να ξεκινήσεις πρώτα? Εγώ είμαι πολύ υπέρ του να υπάρχει πολύ καλό βιωτικό επίπεδο και η κατώτατη μισθή, παραδείγματος χάρη, να είναι σε υψηλά επίπεδα. Μπακάρι να μπορούσε να είναι και ένα χιλιάρικο. Αλλά αυτό πώς θα προκύψει? Θα προκύψει αφού θα υπάρξει πρώτα ανάπτυξη και αφού οι επιχειρήσεις θα έχουν χρήματα και αφού θα θέλουν να προσλαμβάνουν και θα μπορούν να τα απεξέρχονται και η φορολογία ασφαλώς δεν θα είναι τόσο αναπτυξιακή. Θα πρέπει να γίνει συνδυαστικά, δηλαδή με μια μείωση της φορολογίας θα μπορούσε να τα απεξέλθει και οικονομικά. Εμείς πάμε ανάποδα. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Περιγράφεται το δέον γενέσθε, αλλά δεν το βλέπω αυτό να γίνεται. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Γιατί ξέρετε κάτι, πάντα στην οικονομία και επειδή όλα τα κόμματα και όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να είναι και φιλικές, ας πούμε, προς το κοινό. Προς τον ψηφοφόρο. Λένε και εξαγγέλνουν μέτρα τα οποία είναι έτσι έβυχα στα αυτιά των ψηφοφόρων, αλλά δεν είναι η σωστή σειρά που πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα στην οικονομία πρέπει να γίνουν με τη σωστή σειρά τους για να έχουν απόδοση. Δηλαδή, πραγματικά, δεν μπορείς να μιλάς για κάτι όταν αυτή τη στιγμή η οικονομία σου λιμνάζει, δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να τα απεξέλθουν και τους βάζεις και ένα άλλο πράγμα παραπάνω στο κεφάλι τους. Επειδή συζητάμε με κόσμο καθημερινά, θα το βεβαιώσει ο κ. Τσουκαλάς, η κυρία Γεράγγελου, οι επιχειρηματίες δεν είναι ότι δεν θέλουν να βάλουν περισσότερο μισθό. Πάντως, η βουλγαροποίηση του μισθού δεν έσωσε την κατάσταση. Κάνε μια παρατήρηση. Ένας
εργοδότης από το Σιάτλ των ΗΠΑ, έπαιρνε ένα εκατομμύριο, έκανε μία έρευνα και είδε ότι αν δίνει στους εργαζόμενούς του περίπου τα ίδια λεφτά που παίρνει ο ίδιος, θα είναι καλύτερη αποδοτικότητα. Μείωσε λοιπόν από το 1 εκατομμύριο στις 70.000 το μισθό του και έκανε όλους τους εργαζόμενους να παίρνουν 70.000. Απίστευτο. Ναι, και είδε ότι η παραγωγικότητα αυξήθηκε. Άμα είναι δικά του επιχείρηση, θα επιλέγεις. Αυτό που είπατε, κυρία Μαυραγάνη, το διδάσκουμε πάλι στα οικονομικά. Ότι... είναι η θεωρία των υψηλότερων μισθών. Δεν πείτε να ακούνε τα αφεντικά. Μα υπάρχει θεωρία. Προς τι γίνεται. Δεν έχουμε κουλτούρα επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Έτσι, όταν δεν υπάρχει παιδεία στο τίποτα, έτσι, δεν μπορείς να περιμένεις και κάτι. Υπάρχουν λοιπόν ολόκληρη θεωρία στα οικονομικά για τους μισθούς αποδοτικότητας. Δηλαδή, όταν οι μισθοί είναι μεγαλύτεροι από το μέσο όρο, τόσα παίρνω, τόσα κάνω. Δηλαδή. Δίνει κίνητρο στον εργαζόμενο να είναι πιο αποδοτικός και η παραγωγικότητα αυξάνεται. Όσοι το έχουν κάνει αυτό το πράγμα, έχουν δει αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Όμως, να πούμε μια καλή πρακτική, γιατί υπάρχουν και επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Δεν θα αναφέρουμε τώρα για λόγους διαφήμισης. Προσωπικά γνωρίζω, υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι δίνουν πολύ παραπάνω από το κατώτατο μισθό μόνοι τους. Ναι. Και έχουν ανακοινώσει στους εργαζομένους τους ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι, μη σας πω το νούμερο, και τρελαθεί ο κόσμος. Λοιπόν, άμα βγάζει επιχείρηση, αυτό είναι στο παρελθόν στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι και άλλες επιχειρήσεις, όπως είπε η κυρία Μαυραγάνη, βγάζουν, αλλά εκμεταλλευτήκαν τον νόμο και καθυστερούν. Το λέω συμβολά πολύ καλά. Είναι λίγοι όμως. Αλλά είναι θέμα, πάντως για να το βάλουμε έτσι σε ένα πλαίσιο. Αν δεν τελειώνουν, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία που συζητάμε. Όμως κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε αυτή την αβεβαιότητα για να μπορέσουμε να χτίσουμε από εκεί και μετά. Δεν μπορούμε να χτίζουμε τώρα έτσι. Επειδή θα πρέπει σε λίγο να σας αποχαιρετήσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω 2-3 πράγματα και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας και να μείνουμε με την κυρία Γεράγγελο και τον κύριο Τσουκαλά. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε μια εικόνα μέχρι πότε μπορούμε να τα καταφέρουμε με δικά μας χρήματα, δηλαδή όλες αυτές τις ημέρες ακούμε, έχουμε μέχρι αρχές Απρίλη. Ήρθε ο Απρίλης, πήγε στη μέση, του κοντεύει να τελειώσει. Έχουμε μέχρι αρχές Μάη. Ποια είναι η εικόνα, μέχρι πότε έχουμε... Να σας πω, εγώ δεν έχω ακριβή εικόνα για το πότε έχουμε, γιατί εξαρτάται τι άλλο μπορεί να θέλει να έχει στο μυαλό της να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση. Παραδείγματος χάρη, ακούω ότι και τα κονδύλια των ΕΣΠΑ, κάποια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Θα πάνε υπέρ πίστεως και πατρίδος. Ναι. Δηλαδή, έχω υπόψη μου για μια εγκύκλιο η οποία έχω ακούσει ότι ετοιμάζεται να αποσταλεί στα πανεπιστήμια ό,τι διαθέσιμα υπάρχουν από ΕΣΠΑ και δεν έχουν ακόμα απορροφηθεί, να δεσμευθούν. Αυτό όμως, εντάξει, από τη μία μπορείς να βρεις έτσι κάποια χρήματα που υπάρχουν από εδώ και από εκεί. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Στραγγίζεις τώρα το ΕΣΠΑ, που το ΕΣΠΑ στην ουσία δίνει χρήματα. Έτσι, δίνει χρήματα στην αγορά. Είναι θέμα ανάπτυξης. Δεν είναι ύφεση αυτό. Δηλαδή, κάπως πρέπει να το βάλουμε σε ένα γενικό πλαίσιο. Είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν σε βγάζει πουθενά. Ας τελειώνουμε λιγάκι με αυτό το θέμα της αβεβαιότητας. Ας πάμε σε μια συμφωνία. Να το κλείσουμε. Δεν θα αντέξουμε να το κλείσουμε. Να ρωτήσω κάτι να έτσι, εάν ήδη. Η κυβέρνηση δεν συμφωνήσει, όπως έχουν διατρανώσει την άποψή τους και ο κ. Ρωμανιάς και ο κ. Στρατούλης που είναι στο αρμόδιο Υπουργείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είχε 4 κόκκινες γραμμές. Προχθές το non-paper του Μαξίμου το είδαμε. Αν λοιπόν η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω στο ασφαλιστικό, στους μισθούς, στις συντάξεις, που είναι οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης, εσείς βλέπετε συμφωνία, βλέπετε ότι θα ελαστικοποιηθούν λίγο οι εταίροι? Εγώ άκουσα και διάβασα ότι υπάρχει δυνατότητα εκταμείευσης και μέρους της δόσης. Ναι. Ακόμα και δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Το οποίο ήταν κάτι που το αναμέναμε εξ αρχής ότι μπορεί να γίνει έτσι, γιατί και σε άλλες φορές έτσι γινότανε. Mm-hmm. Θα μπορούσε λοιπόν η κυβέρνηση μέσα στο πλαίσιο το ασφαλιστικό, δεν είναι όλα τα μέτρα τα ίδια. Ας πούμε, ένα πράγμα είναι η μείωση των επικουρικών. Έτσι. Μπορεί να μην συμφωνήσει στη μείωση των επικουρικών, να συμφωνήσει όμως σε κάτι άλλο στο πλαίσιο το ασφαλιστικό. Να δώσει, θέλω να πω, κάποια πράγματα. Να δώσει, ας πούμε, ένα χρονοδιάγραμμα για την ενοποίηση των ταμείων, παραδείγματος χάρη. Ναι. Και να δώσει. Τώρα επιμένω, ας πούμε, και στην κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, όταν διαρκώς εξακολουθείς να έχεις χρηματοδοτικό κενό και διαρκώς εξακολουθείς να σου λείπουν χρήματα. Αν πεις ότι θέλω να καταργήσω και τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι θα δημιουργούνται ελλείμματα και στα ασφαλιστικά ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία δημιουργούν μεγάλη τρύπα. Κάπου θα πρέπει να κάνουμε πίσω σε κάποιο, όχι σε όλα, σε κάποια από αυτά. Υπάρχουν μέσα σε αυτά όλα τα πλαίσια. Νομίζω όμως το να είμαστε τόσο απόλυτοι και στα τέσσερα αυτά, στο οτιδήποτε.
Λέτε ότι δεν ωφελεί. Δεν ωφελεί. Πιστεύετε ότι θα αναγκαστούμε να κάνουμε πίσω σε κάτι και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είπε και ο Ντάιζελμπλουμ προχθές και μας εξέπληξε, ότι δηλαδή είναι σε ένα καλό πλαίσιο, ενώ υπήρχε όλη αυτή η άρνηση από πλευράς δημοσιευμάτων και δηλώσεων, να καταφέρουμε τέλος πάντων κάπου να έχουμε σημείο σύγκλησης? Ναι, νομίζω ότι τελικά κάπου θα συμφωνήσουμε, εν πάση περιπτώσει, και νομίζω ότι η κυβέρνηση θα κάνει σε ένα-δύο σημεία πίσω αναγκαστικά. Γιατί και η κυβέρνηση, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Τσουκαλάς προηγουμένως, ξέρει τι σημαίνει το να μην έρθουμε σε μια συμφωνία και να μείνουμε χωρίς χρήματα και να μην πληρωθεί μια δόση. Άρα νομίζω ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια και από τους εταίρους και από την ελληνική κυβέρνηση για να υπάρχει μια συμφωνία σε κάποια, έτσι, με κάποια υποχώρηση κατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση 24 του μηνός δεν έχουμε, ούτε στη Ρήγα, είπε ο κ. Σόιμπλε. Αυτό άρα είναι κακό για μας, έτσι, ασφικτικό πλαίσιο. Πού το τοποθετούμε πια χρονικά, δηλαδή φεύγει, μετά πάει μετά τα μέσα Μαΐου. Πάει μετά τα μέσα Μαΐου, ναι. Είπε και τότε... Μοσκοβισή, κρίσιμη ημερομηνία 11 Μαΐου. Ναι. Όλοι περιμένουμε την 11η Μαΐου. Πάντως, αν θυμάστε, και στην Πενταμερή είχε πει η Μέρκελ το πρωί δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία και βγήκε κοινό ανακοινωθένο. Ναι. Δηλαδή, εδώ είναι και μια λογική μαστίγιο και καρότο που δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Μα έχει ταλαιπωρήσει όλο αυτό. Γίνεται. Απλώς μετά από 5 χρόνια έχουμε εξαντληθεί, δεν αντέχουμε άλλο. Γιατί δεν αντέχουν και τσέπες μας άλλο, πραγματικά. Λοιπόν, πρέπει να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Κοταρίδη. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ πολύ.